Γεια σας φίλοι μου, στο σημερινό βίντεο όπως είδατε θα δούμε νέα από τα απομεινάρια νεκρών ζών που συλλέγω και μερικά νέα κομμάτια για τη συλλογή. Έχω να κάνω βίντεο με τα απομεινάρια που συλλέγω 3,5 μήνες, το κοίταξα. Μόνο ένα τέτοιο βίντεο έχω κάνει, όπου ήταν η παρουσίαση αυτών των απομεινάριων όπου είχα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα νέα από τα παλιά απομεινάρια. Μετά θα δούμε και τα νέα κομμάτια. Λοιπόν, όπως θυμόσαστε, στο προηγούμενο τέτοιο βίντεο σας είχα δείξει ένα κεφάλι από τράγο μαζί με τα κέρατα, το οποίο είχα βρει σε ένα χωράφι. Πριν 3,5 μήνες που το είχα δείξει πρώτη φορά στο κανάλι, ήταν έτσι όπως βλέπετε τώρα. Και τώρα είναι έτσι όπως το βλέπετε μπροστά σας. Έχει αλλάξει πολύ όπως βλέπετε. Από το κρανίο έχουν φύγει όλες οι τρίχες, οι πέτσες και ό,τι άλλο είχε. Και έχουν βγει και τα κέρατα. Αυτό έγινε πριν από 10 με 15 ημέρες. Πήγα να το σηκώσω από τα κέρατα για μια δουλειά και έμεινα με τα κέρατα στα χέρια. Και το κρανίο έπεσε κάτω. Εμένα μου αρέσει καλύτερα έτσι όπως είναι τώρα. Βέβαια τα κέρατα ξαναμπαίνουνε, γιατί έχουν τρύπα από μέσα. Είναι σαν θήκη κάποιο αντικείμενο που βγαίνει και ξαναμπαίνει. Και αν θέλω μπορώ να τα ξαναβάλω. Αλλά εμένα μου αρέσει να τα έχω καλύτερα έτσι. Λοιπόν, όπως βλέπετε το κρανίο έχει γίνει τώρα όπως πρέπει, χωρίς τρίχες, πέτσες, δέρματα και άλλα τέτοια. Έχει πληθεί και από βροχή και είναι πολύ καθαρό. Το έχω κρεμασμένο σε ένα δέντρο αυτό, για διακοσμητικό. Τώρα το κατέβασα για να το δείξω. Αυτό όπως είναι τώρα θα παραμένει κρεμασμένο στο δέντρο για διακοσμητικό. Εκεί είναι ασφαλές, δεν το φτάνει τίποτα να το πάρει. Και είναι και δεμένο, δεν μπορεί να πέσει από αέρα. Όπως είπα μπορώ να το ξαναβάλω τα κέρατα. Αλλά εγώ δεν θέλω, μου αρέσουν καλύτερα έτσι το κρανίο και τα κέρατα έτσι. Τα έχω μέσα στα γκαλίβα των κουνελιών, όπου είναι ασφαλές σε μια μεριά που δεν τα φτάνουν τα κουνέλια. Και όπως βλέπετε το κρανίο έχει πάλι κέρατα, αλλά είναι ενωμένα με το κρανίο. Δεν είναι κανονικά κέρατα. Αυτά είναι τα κανονικά κέρατα. Αυτό είναι από τα καλύτερα απομεινάρια και τα αγαπημένα μου της συλλογής. Αυτό με τα νέα από τα απομεινάρια που είχα. Όπως θυμάστε έχω και κάτι σπιρούνια από κοκόρια. Δεν έχω πολλά απομεινάρια ακόμα. Γιατί πριν περίπου ένα χρόνο με δύο ξεκίνησα να τα μαζεύω. Και τα νέα από τα απομεινάρια που είχα ήταν σχετικά με το κεφάλι από τον τράγο. Έχει αλλάξει πολύ. Και είπα και λίγα πράγματα για αυτό. Πάμε να δούμε τώρα τα νέα κομμάτια για τη συλλογή. Και τα νέα απομεινάρια για τη συλλογή είναι τα κέρατα της μικρής κατσίκας που κράτησα πέρσι από την καφέ με άσπρο γίδα. Αυτή η κατσίκα όπως θυμάσαστε είχε πεθάνει από ατύχημα με το πόδι της πριν από 20 περίπου μέρες. Είχα κάνει αφιερωμένο βίντεο και της κράτησα τα κέρατα για να τη θυμάμαι. Και είναι και συλλεκτικά για τη συλλογή και αυτά. Βέβαια τα είχα αφήσει σε μία όχι τόσο ασφαλές μεριά και είχε πάρει η σκύλα μου η Τάνια, τα είχε πάρει και τα μάσησε λίγο. Γι' αυτό φαίνονται λίγο κακοδιατηρημένα. Αλλά ευτυχώς δεν έγινε μεγάλη ζημιά. Δεν μασήθηκαν πολύ. Τώρα από εδώ και πέρα τα βάζω μέσα στην καλύβα των κουνελιών. Εκεί είναι πιο ασφαλές. Μαζί με τα κέρατα του τράγου τα έχω αυτά. Μικρά κερατάκια είναι. Ένα χρονών θηλυκή κατσίκα ήτανε. Οπότε λογικό να μην έχει μεγάλα κέρατα. Όμως είναι ωραία για τη συλλογή. Να τα. Δείτε τα λίγο καλύτερα. Και θα τα έχω για πάντα για να τη θυμάμαι. Και αυτό ήταν το βίντεο με τα νέα από τα απομεινάρια. Το κεφάλι τράγου που έκανε μεγάλες αλλαγές. Και τα νέα απομεινάρια. Τα κέρατα της μικρής κατσίκας. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αντίο.